Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξω ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό. Σε βάζει να μαγειρεύεις και έχει διάφορες κουζίνες. Οπότε, μάλλον θα καταστρέψω πάρα πολλά φαγητά από όλο τον κόσμο. Δεν θα έχω κανένα θέμα. Λέγεται Clash of Chefs. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο σερβιτόρος ο οποίος με περιμένει να μαγειρέψω. Οπότε, πάμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, έχει αμερικάνικη κουζίνα, ιταλική, ιαπωνική, μεξικάνικη, ελληνική που είναι. Μπορεί να είμαι ο μόνος που παίζει αυτό το παιχνίδι από την Ελλάδα, αλλά να μην μπορώ να κάνω το μουσακά μου, τα γιουβαρλάκια μου, τα γεμιστά μου, να μην μπορώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μου πει είναι λίγο fast food αυτή η φάση. Να μην κάνω απιτόγυρο. Κοίτα, έχει αμερικάνικη που είναι flip burgers, που αυτό θα το κάνω αν σταματήσετε να βλέπετε τα βίντεο, μάλλον. Εντάξει, οπότε προς το παρόν αυτό πάει καλά, δεν θα χρειαστεί αυτό. Λέω να κάνουμε λίγο απ' όλα. Θα αρχίσω αμερικάνικη, campaign, έχει πολλά level, εντάξει. Επίσης το παιχνίδι παίζεται και multiplayer. Δηλαδή, είσαι εσύ εδώ μαγειρεύεις και μαγειρεύει και ο άλλος. Είναι κάτι σαν Masterchef. Αμερικάνικη κουζίνα, πρώτο level, πατάω play, πάμε να το δούμε. Καλώς το να. Περιμένεις, δεν θέλω το tutorial. Ρε παιχνίδι, τώρα θα μου δείξει ένα tutorial. Αυτό τι είναι. Μην πάει χαμένο, είναι κρίμα. Θέλει ένα μπέργκερ ο φίλος. Μπιφτεκάκι εδώ, με το χέρι μου το πιάνω. Δεν είναι, τάχο. Από λιμάνι. Πιάτο. Α, θέλεις πολύ απλά πράγματα. Μπράβο ρε παιδιά, αυτό τώρα είναι medium rare. Έστω ότι το θέλει έτσι ο φίλος. Για... Κάτσε γιατί έβαλα δύο κάτω τέτοια. Λοιπόν, για πάρα αυτό. Τέλεια, το πήραμε το πρώτο σωστό. Η φάση είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια αγχώνομαι λίγο γιατί πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα αποδοτικά και είναι, νιώθω ότι το μαγαζί είναι δικό μου, ρε παιδί μου. Το έχω κληρονομήσει εγώ, ξέρω εγώ, από το θείο και θα τον απογοητεύσω αν δεν κάνω καλά πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, θα το βρούμε. Βάλε εδώ μπιφτέκι. Ελπίζω να μην κουνιέται πάρα πολύ το κεφάλι μου και ζαλιστείτε. Μ' αρέσει, ο τύπος είναι το χαμόγελο και περιμένει το κουδουνάκι. Δεν θα το παίρνει αλλιώς. Είναι αφεντικό. Αν δεν μου κάνεις γκλιν γκλιν, εγώ δεν το παίρνω. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά τα μπέργκερ γενικά είναι εύκολα, εντάξει. Δηλαδή, πόσο χαρούμενος είναι, τι σκατά. Λοιπόν, σου έχω πει, άκουσα να δεις, σου έχω πει, αν έχεις πρόβλημα, ρε παιδί μου, είμαι ο τύπος που έχει το μαγαζί. Εντάξει, δεν είμαστε κάποια λυσίδα. Να έρθει να μου το πει, δεν χρειάζεται να παίρνει ναρκωτικά και να έρχεσαι. Σου κάνει κακό. Τέσσερις πελάτες. Δεν είχαμε θυμωμένους. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, έχετε πάει κάπου να φάτε και να είστε τόσο θυμωμένοι που να δείχνετε τα δόντια σας. Αυτά ήταν εντάξει, απέσια φίλε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θα βάλουμε μέσα και αγκούρο κρεμμυδάκια. Κάτσε, περίμενε. Είναι μπέργκερ, σίγουρα θα θέλει μπιφτέκια. Εγώ βάζω μπιφτέκια εδώ να ψήνονται. Πήγαινε, ήρθε. Ούτε να μ' άκουγε, έτσι. Πηγαίνει και κορδωτός. Δύο μπιφτέκια. Α, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τσίμπα το πιατάκι. Βλέπεις τώρα που έχω πάρει μπρος. Βάζεις εδώ μπιφτέκια να ψήνονται. Η φάση βέβαια είναι: έχω βάλει 6 μπιφτέκια. Αρχίζουν να. Ναι. Θα τα αφήσω εδώ, δεν πειράζει. Άστα εκεί τα μπιφτέκια. Τι έβαλα, ανάποδα το τυρί, ας πούμε, και δεν το θες. Είναι ανάποδα. Δύο μπιφτέκια. Λίγο με την επικοινωνία δεν τα έχουμε πολύ καλά. Τέλος πάντων, πάρα αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι θέλει. Τέλος πάντων, πάρ' το αυτό. Με σωστή σειρά είναι. Α, μπράβο, αφεντικό. Είναι πάρα πολύ. Μπράβο, αγόρι μου. Πού πήγε να το βγάλει απ' έξω. Θέλουμε και άλλα δύο μπιφτέκια εντωμεταξύ εδώ να ψήνονται. Και βάλε και άλλα μπιφτέκια. Γιατί... Βάλε βασικά όλα τα μπιφτέκια του κόσμου. Περίμενε, γιατί. Μη! Τι είναι αυτό που κάνει γκλιν γκλιν. Ποιο με αγχώνει. Κάτσε, γιατί καίγονται εδώ μπιφτέκια. Λοιπόν, θέλουμε δύο να είναι κάρβουνα. Δύο κάρβουνα. Καλά, αυτά άστα λοιπόν. Ναι, δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως φταίει η κουζίνα. Ίσως η αμερικάνικη κουζίνα είναι πολύ εύκολη για εμένα, δεν ξέρω. Μετά ίσως πάμε σε ιαπωνική, παιδιά. Έσπασα ένα πιάτο, ήταν πάνω στο άγχος μου. Χίλια συγγνώμη. Τελευταίος είναι αυτός. Λοιπόν, okay, εντάξει, αμερικάνικη κουζίνα κάνει μπέργκερ. Βλέπω ότι έχει και αυτό εδώ, ας πούμε, δηλαδή. Έχω και μπιφτέκια εδώ πέρα, ας πούμε. Και έχει να σερβίρεις και τέτοια. Δεν ξέρω γιατί στην αμερικάνικη κουζίνα τα έχει αυτά. Εδώ τα έχω βάλει και τα δύο χρώματα, έχει γίνει RGB η φάση. Στην υγειά μας. Πάμε λίγο ιαπωνική που να δούμε τι έχει. Α, οκ. Α, οκ. Εσένα σε έχω φέρει, σε γυρνά σε όλο τον κόσμο. Ήμασταν Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα έχουμε έρθει εδώ Ιαπωνία. Είμαστε Τόκιο, ας πούμε. Αυτό εδώ τι είναι. Τι είναι αυτό. Έχουμε αυτό εδώ. Ωραία, θέλουμε ρύζι, το οποίο το παίρνω έτσι με το χέρι. Πώς είναι, παιδιά, το ρύζι είναι ζωντανό, το βλέπετε, ότι έχει κάποια σύσταση περί. Λοιπόν, το πετάς εδώ, κρεμμυδάκια είναι αυτά. Τι είναι, πώς είναι έτσι. Είναι πολλοί Ολυμπιακοί αγώνες και παίρνεις και αυτό. Δεν έγινε κάπως μαγικά σούσι. Τι πρέπει να το κάνω, να το τυλίξω. Δεν είναι όπως τα μπέργκερ, μην με κρίνεις. Να κόψω το ρύζι. Πώς θα δουλέψει, αυτό πρέπει να το κάνω έτσι και να το κόψω σε τέσσερα κομμάτια. Μου πέσε και κάτω. Κοιτάξτε, του πελάτες, δεν με. Ναι, έχουν τσαντιστεί όλοι, είναι, θα γίνει εδώ. Θα βγάλω τα σπαθιά τους. Περιμένω λίγο, πώς πρέπει να τα βάλω εδώ. Εδώ πρέπει να το βάλω, παιδιά. Να το τώρα πώς απλώθηκε το ρύζι. Και μετά τι κάνω. Α, και μετά το τυλίγω και γίνεται έτσι. Ωραία, άκυρο, πάμε να restart εδώ. Το βρήκα. Βάζεις αυτό εδώ. Σίγουρα θέλουν ρύζι, σίγουρα θέλουν ψάρι. Κρεμμυδά. Είναι ο πρώτος που έρχεται με τα κρεμμυδάκια. Δεν τα έφαγα χθες, θα τα φάω σήμερα. Κάνεις αυτό έτσι. Παίρνεις μαχαιράκι, κλακ. Δεν κόβει. Δεν κόβει το μαχαίρι. Πρέπει να το βάλουμε εδώ για να κοπεί. Να το. Λοιπόν, αδερφέ μου, έλα έτοιμο. Α, εδώ έχουμε γκόγκ, ε. Το έχουμε πάει. Γκόγκ, είναι. Τι έχω κάνει λάθος. Τα κρεμμυδάκια δεν τα βάλα, ρε παιδιά. Αυτό και αυτό. Ωραία.
Μη, δηλαδή, αυτά θες. Μπράβο, αυτό. Είναι, δες το τι ωραίο που είναι. Δημιουργούν μια φάτσα η οποία νιώθω ότι με κρίνει. Θα μπορούσε να το κάνεις και λίγο καλύτερα, αδερφέ. Α, τώρα είσαι χαρούμενος. Δεν ξέρω τι δεν έκανα πριν. Παρόλα αυτά, αυτό θέλει ρύζι, καρότο. Κάτι άλλο δεν έχω ιδέα τι είναι. Ίσως δεν ακούω. Τι έβγαλε εδώ, περίμενε. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε. Επίσης, γιατί μεγαλώνω όταν τα πετάω εδώ πέρα. Μον πάρε. Κάθε φορά που χτυπάω τον γκόγκ, νομίζω ότι κάποιος θα πεθάνει. Είναι, μπορεί να πεθάνει βέβαια από τη μαγειρική μου. Παίζει και αυτό. Τι θέλει. Έβαλα λάθος πράγμα, έτσι. Έβαλα αβοκάντο. Και τελευταίο θέλουμε αυτό. Ρύζι, αγκουράκι και καροτάκι. Και το κάνεις έτσι. Παίρνεις εδώ το σκεύος. Αυτός είναι έτοιμος να φύγει. Ναι, εντάξει, κάνω την υπομονή μου σιγά σιγά. Πάρ' το πριν θυμώσει. Δεν θυμώσαι, ήταν δύο πολύ χαρούμενοι, δύο εντάξει Γιάννη μου. Λίγο το τρενάραμε έτσι, δεν θέλαμε πολύ. Αυτό είναι νούντλ, ας πούμε, το βράζω. Ναι, το βράζω, αλλά ίσως δεν είναι για τώρα. Ναι, τι λες, θες να το κάνω, να φάμε μόνοι μας μετά. Έβρασε. Α, γαρίδα, οκ, γαρίδα. Γαρίδα είναι αυτό. Ναι, στη δεύτερη, ας πούμε, είναι λίγο πιο μερακλείδες. Εντάξει, σου λέει θέλω τέτοιο και θέλω και αυτό. Το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλλά άμα το θέλει ο πελάτης, επίσης μπορώ να το κόψω εδώ. Δεν ξέρω πριν γιατί δεν το κόβε. Το έχω αφήσει αυτό και βράζει, θα πάρουμε καμιά φωτιά εδώ μεταξύ. Τα ακούω ότι είμαι στα αυτή μου. Μου πέσε ένα ρολό κάτω, μου πέσε ένα από το σούσι. Μου έχει πέσει κάτω. Καλά, θα κάνω καινούριο. Πάρ το αυτό για σένα. Για μετά τη δουλειά. Γίνουμε ρεζίλους πελάτες. Λοιπόν, άλλο ένα μένει. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Επειδή μου απλά είχε περισσότερα υλικά, εντάξει. Θα παίξουμε άλλο ένα σίγουρα. Αυτό βράζει ακόμα. Πρέπει να έχει γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα εδώ πέρα να δούμε τι παίζει. Θέλω να μου βάλεις κάτι πιο δύσκολο τώρα. Λοιπόν, έχει ράμεν. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Θα κάνουμε και ράμεν τώρα. Τώρα η φαρέτρα μου είναι γεμάτη. Λοιπόν, τι θέλει ο φίλος. Ωραία, εδώ έχουμε μπολάκι. Εδώ έχουμε ράμεν. Βάλτε αυτό να γίνεται. Κάτω-κάτω ξέρεις τι είναι αυτό εσύ. Λοιπόν, είναι αυτό μάλλον. Αυτό βάζουμε κάτω-κάτω. Ίσως το παρακάναμε. Ραμενάκι εδώ πέρα το ρίχνουμε. Και αυγουλάκι. Για πάρε εδώ το πρώτο. Και έχουμε ξανά σούσι. Αυτό, αυτό και θες κρεμμυδάκι. Αυτό είναι σαν το πρώτο που φτιάξα. Α, αναμνήσεις από το πρώτο μου σούσι. Μαχαιράκι. Κάνεις αυτό έτσι. Ρίχνεις εδώ αυτό. Εδώ τίποτα δεν έχει. Θα το πιάσω με το χέρι. Δεν μπορώ να το πιάσω από εδώ. Τι έχει τώρα, έχει μπράβο. Ρίξε κι άλλο λίγο τέτοιο. Και αυτό μέσα. Μπράβο. Μια χαρά. Μόνος μου είμαι, μόνος μου το τρέχω το μαγαζί. Έχω και σένα να μου χαμογελάς μόνο, δεν κάνεις κάτι άλλο. Κόβουμε αυτό. Τελευταίος πελάτης είναι. Αγχωτική Ιαπωνία, παιδιά. Πάρ' το. Φύγαμε. 6, όλοι χαρούμενοι ήτανε. Πάμε πίσω στο μενού. Έχουμε ιταλικό και μεξικάνικο που δεν έχω παίξει. Θα βάλω το ιταλικό. Θα φτιάχνω πίτσες 100% είμαι σίγουρος. Α, είμαστε εδώ πέρα, είναι αυτή. Α, περίμενε. Λοιπόν, αυτό ίσως να μην είναι πολύ βολικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μισό λεπτάκι τώρα. Ναι. Δηλαδή, άμα έχουμε πολλή πελατεία, σε κάποια φάση απλά ντουμανιάζουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, αυτό είναι. Κάνει δουλειά. Α, και έχουμε εδώ μακαρόνια. Τα οποία μακαρόνια, παιδιά, είναι μια φωτογραφία. Πώς δουλεύει αυτό. Έριξα και το άλλο εντωμεταξύ. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχεις έρθει πανάθεμά σε ή έχεις έρθει γαμπρό σήμερα, αρέστα το λίγο με το παπί. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική του καταστήματος. Εγώ τον αναγκάζω να το κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό. Το πετάμε αυτό κάτω. Μάλλον δεν θέλουμε αυτό εδώ, παιδιά. Τι το απορρόφησε όλο, τι συνέβη. Πρέπει. Α, το χτυπάω. Παίζω κανονικά box. Λοιπόν, τυράκι να τρίψουμε. Βάλε και μανιταράκια και μπαίνει εδώ. Επόμενη πίτσα. Λοιπόν, εδώ παίζει box. Μπράβο, αυτό πώς θέλει ακόμα. Έχει πάρει λίγο χρωματάκι. Πώς το κρίνεις εσύ. Καλά, θα το δώσουμε τώρα. Πάρε μανιταράκια. Εδώ τελευταίο πελάτη είναι. Κούραση Ιταλία. Δεν ξέρω, αγχωτική. Πάρε για το τελευταίο. Ήτανε τέσσερι. Όλοι μέτρη ήταν. Επειδή φτιάχνω πίτσα, ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη. Άψε να τη δώσω. Δεν μιλάς, τι να πεις. Πάμε να δούμε και το μεξικάνικο. Εντάξει, θα παίξω και δύο level στο μεξικάνικο να δούμε τι έχει να προσφέρει για το μεξικάνικο. Έχει μπουρίτος λογικά, έτσι. Λοιπόν, νάτσος πρέπει να κάνω. Ωραία. Νάτσος. Α, το μεξικάνικο είμαστε πάνω σε βουνό. Πώς ανεβαίνουμε τελεφερή και έρχονται. Αυτό πρέπει να το ψήσω. Θα μάθουμε τώρα, όλοι μαζί. Λοιπόν, παίρνω ένα πιάτο. Αυτό μάλλον το ψήνω και το κόβω. Όχι, αυτό διπλώνει. Τι θέλω να τρώω, τα. Α, εδώ είναι τα νάτσος. Ρε, παιδιά. Θες ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο είναι. Σαν φρίσμπι πλέον. Ω, το πέτυχα στο κεφάλι της. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί ανεβαίνουν με το τελεφερίκ. Γι' αυτό εδώ. Και το άλλο είναι λες και ήρθανε, ξέρω εγώ, λες και δεύτερα παρουσία, ας πούμε, χτυπάει καμπάνα. Γενικά, νάτσος μπορώ να το κρεμάσω από κάπου να πέφτει για πάντα. Γιατί αυτό το σακουλάκι πρέπει να είναι πολύ βολικό. Δεν τελειώνουν ποτέ τα νάτσος. Εντάξει, τα έχω ρίξει, τα έχω αφήσει εδώ έτσι και πέφτουν νάτσος για πάντα. Μην πειράζει. Έτοιμος, πάμε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό πριν να το βαράω με κουτάλα εντωμεταξύ έτσι. Δηλαδή, μου είχε κόψει. Λοιπόν, ναι, το μεξικάνικο, παιδιά, είναι το καλύτερο. Μηδενικό άγχος, πάρτο. Εντάξει, μέτρια ευχαριστημένη γιατί άργησα και ήταν και νάτσος. Λίγο στην αρχή άργησα να βρω ότι αυτά είναι νάτσος. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε επόμενο. Μπουρίτο. Δεν θέλω tutorial παιχνίδι. Το μπουρίτο, εδώ το ψήνεις. Το δω τι είναι. Αυτό θες. Αυτό το πετάω έτσι. Και θες και αυτό.
Ωραία, και το κάνεις έτσι και έτσι και το σερβίρουμε σε πιάτο. Ωραία. Λοιπόν, μάλλον αυτό είναι εντάξει. Για πάρ' το. Το πήρε, οπότε μάλλον αυτό ήθελε. Μπράβο το παιδί. Πάρε εδώ. Πάρε, φύγαμε. Δεν ξέρω πώς λέγονται, ξέρω να τα φτιάχνω βασικά αυτή την φάση μου. Μου παίρνω και αυτό εδώ με το χέρι μου, παιδιά. Έτσι, ήταν κάτι σουβλιατζίδικα. Αλλά ήταν αυτά που σου βάζε την ντομάτα με το χέρι την έπιανε. Ούτε γάντι ούτε τίποτα. Θα μου πει ότι δεν είχαμε COVID. Ναι, είχαμε όλα τα υπόλοιπα όμως. Έλα, πάρ' το. Μην κάνεις καμιά κουβέντα. Είδες το χαμογελό. Ήταν. Θα του σερβίρουμε αυτό, ε. Πω, μιλάμε. Εντάξει. Ο χειρότερος είμαι. Λοιπόν, όπως και να έχει, πατάω back to menu. Θα βγάλω εγώ τώρα το VR. Λοιπόν, αυτό ήταν το Battle of Chefs. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που μαγειρεύει σε VR. Είναι OK, εντάξει. Γιατί το πρόβλημα με αυτά τα παιχνίδια είναι ότι σε κάποια φάση γίνονται επαναλαμβανόμενα. Το καλό με αυτό είναι ότι ναι, μεν δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά έχει 4 διαφορετικές κουζίνες, οπότε λίγο περιπλέκονται. Όπως και να έχει, εδώ πέρα γύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο, οπότε μπορείτε να πάτε να τα κλικάρετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links από τα δικά μου social media, τα οποία είναι καταπληκτικά, τσεκάρετε τα. Επίσης, κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα κάνω live stream εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε μπορείτε να άρχισε να τα λέμε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.